Το κλείσιμο των σχολείων, των πανεπιστημίων και των ΙΕΚ λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης με τον κορονοϊό, αποφασίστηκε η εξ αποστάσεως διδασκαλίας στους μαθητές και φοιτητές. Ήδη το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές ότι ανταποκρινόμενο άμεσες εξελίξεις ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Σίγουρα βοηθάει, απλά πρέπει να σκεφτούμε επίσης ότι όλα τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ και στην τηλεόραση. Οπότε επίσης πρέπει να είναι καθολική εκπαίδευση. Σίγουρα θα βοηθήσει και θα απασχολήσει τα παιδιά ώστε να είναι πιο διαδραστικά μέσα στο σπίτι, αλλά πρέπει να σκεφτούμε την καθολική εκπαίδευση και να πιάσει όλα τα παιδιά. Είναι πάρα πολλά παιδάκια τώρα, δηλαδή θα είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε δοκιμάσει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, μπορεί να είναι καλό τελικά. Πρέπει να δοκιμαστεί και αυτό. Νομίζω πως ναι, γιατί από το τίποτα τα παιδιά έχουν χάσει πολύ έδαφος και νομίζω ότι ήταν και επιτακτικό, να πούμε την αλήθεια, για να μπορέσουν λίγο τα παιδιά να μην ξεφύγουν τόσο πολύ από όλη τη δραστηριότητα. Η εκπαίδευση πρέπει να βοηθήσει τα παιδιά να απομακρυνθούν από το χώρο όπου μπορούν να κολλήσουν και να τους δώσει καιρό αργότερα να συμπληρώσουν αυτά τα κενά τα οποία έχουν σήμερα. Καλά κάνει το Υπουργείο Παιδείας και καλά κάνει η Κεραμέας. Το Υπουργείο Παιδείας έχει προχωρήσει σε δοκιμαστικές εφαρμογές με τους εκπαιδευτικούς σε σχολεία για την υλοποίηση του έργου, το οποίο είναι ιδιαίτερα δύσκολο αφού για πρώτη φορά στην Ελλάδα η τηλεεκπαίδευση υποκαθιστά πλήρως τη συμβατική εκπαίδευση σε σχολεία. Νομίζω ότι πρέπει να το βάλουν και νομίζω πολύ γρήγορα κιόλας στο πρόγραμμα για να μπορέσει λίγο να. Οι διευθυντές διευθύντριες των σχολείων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς θα διαμορφώνουν το πρόγραμμα για κάθε σχολική τάξη. Πάντως διατυπώνονται και προβληματισμοί για το πόσο εύκολο είναι να υλοποιηθεί τόσο γρήγορα το εγχείρημα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα προχωρήσει, με την έννοια ότι θα γίνει ναι μεν, αλλά θα μας πάρει λίγο καιρό όλη. Προσαρμογή, ναι, αυτό ακριβώς. Σκαλή είναι για την περίοδο έτσι όπως είναι, αλλά πάντα η διαζώση της διδασκαλίας είναι εντελώς διαφορετικό. Γιατί έχεις το παιδί, το βλέπεις, γιατί έχουμε μεγάλο ποσοστό μαθησιακών δυσκολιών, άσχετα αν δεν το παραδέχονται συνάδελφοι, γονείς κτλ. Οπότε διαζώσεις είναι διαφορετικό. Το παιδί δεν το χάνεις, άμα ξέρεις να το εκπαιδεύεις. Αλλιώς στην τηλεκπαίδευση μπορεί να έχει ανοιχτό, ξέρω εγώ, τον υπολογιστή του και να κάθει και να είναι αλλού ή να έχει από κάτω ένα δεύτερο. Τα λέω τώρα αυτά γιατί συμβαίνουν, έχουν γίνει. Το Υπουργείο θα διαθέσει όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας, ξεκινώντας από την Τρίτη Λυκείου, λόγω των επερχόμενων πανελλαδικών εξετάσεων, ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα για την πραγματοποίηση μαθημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης από τους εκπαιδευτικούς. Σίγουρα θα βοηθήσει, γιατί δεν θα χαθεί το εξάμεινο πιθανώς. Εντάξει, τα παιδιά της Τρίτης Λυκείου τώρα που είναι στο ζόρι που είναι, θα τα βοηθήσει σίγουρα. Έτσι κι αλλιώς όμως τα παιδιά τώρα αυτή την περίοδο μαζεύαν απουσίες και φεύγαν από το σχολείο μαζικά. Σε απόλυτη ετοιμότητα είναι οι δομές εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας για να ξεκινήσει άμεσα η τηλεεκπαίδευση των μαθητών της Τρίτης Λυκείου, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρο Κόψη. Ίσως να καλύψουν λίγο αυτό το χρόνο το χαμένο που δεν θα είναι στο σχολείο, αλλά πάντα το σχολείο είναι σχολείο. Δεν είναι. Αυτό θα μπορεί να γίνει, να είναι όριμος ο άνθρωπος, να είναι, ξέρω εγώ, κάποιος φοιτητής ο οποίος κάνει ένα μεταπτυχιακό, ένα διδακτορικό, ένα αυτό που. Έχει ένα κίνητρο. Εξ αποστάσεως διδασκαλίας είναι στα το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι μαθητές, σπουδαστές και οι φοιτητές την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα, χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη διαζώση εκπαίδευση ούτε να καλύψει τη διδακταία έλλη.